Σχετικά με τα αθλητικά έχουμε προχωρήσει σε μία πρόταση προς τον Περιφερειάρχη για ένα αθλητικό χάρτη όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα αποσταλεί στους 26 Δήμους για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις όλων των αθλημάτων που αφορούν και τους πέντε νομούς. Αυτή είναι η διαδικασία. Και ταυτόχρονα έχουμε δουλέψει αρκετά. Τώρα είμαστε στην τελευταία στροφή. Η απόφαση είναι του κυρίου Νίκα για την καταγραφή και εμείς προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε κοντά και πάντα στη συνεργασία και βέβαια στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τους Δήμους, αυτό είναι γνωστό. Προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση για το θέμα των εγκαταστάσεων. Τώρα, όσο αφορά τα σωματεία, καταγράφουμε πάλι τα σωματεία τα οποία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν καταχωρήσει τα βιβλία τους και έχουν θεωρήσει για να προχωρήσουμε εν γέννη στη συνέχεια σε μια πρόταση επιχορήγησης όπως θέλει ο κύριος Νίκας. Και έτσι θα συνεχίσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Θα είμαστε προσεκτικότατοι για να δούμε σε ποιες κατηγορίες θα απευθυνθούμε εκτός των ερεσιτεχνικών σωματείων, εθνικών κατηγοριών, εκτός ΠΑΕ και εκτός επαγγελματικών κατηγοριών. Εκεί εμείς δεν ακουμπάμε σαν περιφέρεια και είναι κατανοητό. Στην Αργολίδα σήμερα εντός δύο μερών, νομίζω ή τριών, θα ξεκινήσει το έργο στα Φύθια, που είναι βελτίωση του αγωνιστικού χώρου, το οποίο ευελπιστούμε και αυτό το έργο να τελειώσει σύντομα σε 100-120 μέρες, όπως έχει δείξει η περιφέρεια και γνωρίζετε, τρέχει τα έργα πάρα πολύ γρήγορα. Και αμέσως μετά, στην ίδια εβδομάδα, θα ξεκινήσει και το γήπεδο του Αγίου Δημητρίου. Πάλι βελτίωση αγωνιστικού χώρου. Να τονίσω ότι τα δύο ελόγω γήπεδα, των Φιχτίων και του Αγίου Δημητρίου, για να έχουν νομιμότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, υπάρχει προϋπόθεση κερκίδων και αποδητηρίων. Η περιφέρεια προχωρά και θα φροντίσει και γι' αυτό. Και στα δύο γήπεδα. Το γήπεδο του Ανιφίου από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής έχει 90%, 95% όπως και το γήπεδο του Τολού, βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Ούτω καθεξής και αυτό το γήπεδο του Ανιφίου, το οποίο ανήκει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας, υπάρχει επιθυμία και για εκεί, για να μπορεί να υπάρχει η νομιμότητα και η κατάλληλη άδεια, να υπάρχουν κερκίδες και αποδυτήρια, γιατί καταλαβαίνετε ότι χωρίς αυτό δεν είναι νόμιμο, δεν παίρνει άδεια τέλεσης αγώνων. Το γήπεδο του Νταμαρίου ανήκει στο Δήμο Ναυπλίων και το συγκεκριμένο θέμα είναι δημοτικό θέμα. Δεν θα κάνω σχολιασμό εγώ γι' αυτό. Όπου γίνεται ένα καινούριο γήπεδο είναι χαρά μας και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Τώρα το εν λόγω θέμα είναι καθαρά θέμα δημοτικό.